Καλλιστενική γυμναστική, μέρα τρίτη λοιπόν. Τι γίνεται αθλητές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην τρίτη μέρα του εβδομαδιαίου προγράμματος καλλιστενικής γυμναστικής που έχουμε ξεκινήσει μαζί. Φυσικά οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν από οπουδήποτε, αφού κυρίως αυτό που θα χρειαστούμε θα είναι το βάρος του σώματός μας. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουμε πόδια, αν και πολλοί μου είπαν ότι την πρώτη μέρα κάνοντάς την είδαν ότι πιάστηκαν για πολλές μέρες μετά, ακόμα και κάποιοι πιάστηκαν για μια ολόκληρη εβδομάδα, οπότε σαν δεύτερη μέρα μπορείτε να κάνετε ακόμα και αυτή, που είναι η τρίτη ουσιαστικά τώρα, μπορείτε δηλαδή να την αλλάξετε με τη δεύτερη μέρα, γιατί σίγουρα πολλοί θα πονάτε στο πάνω σώμα ακόμα, θα είστε ακόμα πιασμένοι, γι' αυτό για να μην χάνετε χρόνο, πάτε κάνετε πόδια και μετά κάνετε την τρίτη μέρα πάλι πάνω σώμα που είχα δείξει εγώ όμως στη δεύτερη. Ανάλογα με το επίπεδό σας. Αν τώρα έχει εξοικειωθεί το σώμα σας και δεν πονάτε τόσο, μπορείτε να αφήσετε απλά μια μέρα διάλειμμα, την πρώτη και τη δεύτερη, να κάνετε πάλι πάνω σώμα, να εστιάσουμε πάλι εκεί και μετά να πάμε σήμερα να κάνουμε τα πόδια. Δείτε εσείς, μπορείτε φυσικά να μπερδεύετε τις μέρες, ανάλογα με το δικό σας επίπεδο και το πώς αισθάνεται κάθε φορά το σώμα σας. Αυτό είναι και το καλύτερο. Σήμερα λοιπόν θα βγάλουμε knockout τα πόδια μας, θα γυμνάσουμε τετρακέφαλους, δικέφαλους και γάμπες. Θα δείτε ότι στο τέλος του προγράμματος και με τον πρώτο κιόλας κύκλο θα νιώθετε την εξουθένωση στα πόδια, αρχίζουν να τρέμουν και άμα το κάνετε και πάνω από μία φορές, με το ζόρι μετά θα μπορείτε να περπατήσετε. Θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις οι οποίες θα απομονώνουν το κάθε ένα άκρο ξεχωριστά για να ασκήσουμε περισσότερη αντίσταση στους μυς σαν να είχαμε βάρη και φυσικά θα κάνουμε και αυτό το time under tension υποβάλλοντας παράλληλα τους μυς σε πολλή ώρα υποπίεση. Και έτσι θα δείτε ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που σας δίνω θα εστιάσετε στην τεχνική, στο να κρατάμε τους μυς σε ένταση και όχι απλά να ορίσουμε έναν αριθμό και να τελειώσουμε. Αυτή είναι η καλύτερη τεχνική για να ασκήσουμε αντίσταση, να κάνουμε αυτή τη μυϊκή ζημιά που θέλουμε εισαγωγικά για να μπορέσουν μετά οι μυς να επαναδομηθούν πιο δυνατοί και πιο ογκώδεις. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, η συνέχεια επί το έργο. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να ανατρέξετε στην περιγραφή του βίντεο να βρείτε το ζέσταμα, όπου θα κάνετε το τελευταίο κομμάτι του βίντεο που αφορά τα πόδια, ένα δυναμικό ζέσταμα, λίγο να ζεσταθούμε και κάντε και μικρές διατάσεις. Είναι καλό να έχουμε ευληγησία για να μπορούμε να βάλουμε σωστά τη τεχνική των ασκήσεων και να εξαλείψουμε τον κάθε κίνδυνο τραυματισμού. Και όταν είστε έτοιμοι, ακολουθήστε με και πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα μαζί με την πρώτη άσκηση. Πάμε εδώ να ζεστάνουμε τα πόδια, τετρακέφαλους γλουτούς, γενικότερα και λίγο δικέφαλους γάμπες. Πάμε εδώ. Πρώτα κατεβαίνουμε με το ένα πόδι, πάμε κάπου μαλακά για να μας πονέσει την παρατίδα, σηκωνόμαστε με το ένα, κάθισμα, squat, μετά με το άλλο, πάμε σηκωνόμαστε με το ένα πρώτα, κάθισμα και μετά με το άλλο, πάμε όλο το δευτερόλεπτο έτσι, περμανάσες, μείνετε χαμηλά, καλώς κάνετε την άσκηση, εδώ νιώσουμε τα πόδια, σφίγγουν, να εμπλέκονται. Όσο πιο γρήγορα, τόσο περισσότερες επαναλήψεις θα κάνουμε μέσα στα δευτερόλεπτα. Όσο πιο αργά την κάνουμε, τόσο λιγότερες επαναλήψεις. Αυτό είναι. Ωραία. Την νιώσαμε σίγουρα, να την κάνατε έτσι. Σίγουρα τα πόδια κάτω έχουν μπλακεί. Θα δούμε τους τετρακέφαλους κυρίως πάλι εδώ τώρα να ζεσταίνονται. Ωραία. Δεν χρειάζεται πολλά δευτερόλεπτα ξεκούραση. Πάρετε δύο ανάσες για να πάμε γρήγορα μαζί με την επόμενη, δεύτερη άσκηση. Πάμε να κάνουμε τώρα κάθισμα με ένα παλμό. Θα ασκήσουμε περισσότερη ένταση τώρα, τετρακέφαλους και γλουτούς. Σηκωνόμαστε στις μύτες, πάμε, κλείστε και λίγο τα πόδια, λίγο ελαφρώς πιο κλειστά. Πάμε, κατεβαίνουμε για κάθισμα, εδώ και όπως κατεβαίνουμε, πάμε να σηκωθούμε, ξανακατεβαίνουμε και πάνω. Κάνουμε αυτό το μικρό παλμό, τη μικρή κίνηση εδώ, για να δώσουμε έξτρα πίεση και ένταση στους τετρακέφαλους. Και πάμε εδώ, όσο είμαστε πάνω, ας μην κλειδώσουμε τα γόνατα εδώ τελείως. Ας μείνουμε μετά τον παλμό εδώ για περισσότερη ένταση. Ακόμα πιο πολύ δηλαδή.
Αυτό είναι. Ωραία. Λιώσαμε τώρα την ένταση. Ακόμα περισσότερο. Στείλαμε περισσότερο αίμα στο τρακέφαλος. Σιγά σιγά ανεβαίνει το pump και να το νιώθουμε. Και με τις υπόλοιπες ασκήσεις την πορεία ακόμα περισσότερο. Ωραία. Λίγα δευτερόλεπτα διάλειμμα. Κρατήστε όσο πιο μικρό μπορεί το διάλειμμα. Και να πάμε με την επόμενη. Πάμε τώρα να κάνουμε τα pistol squat. Για τους αρχάριους θα πάρουμε μια επιφάνεια. Θέλουμε να είναι σταθερή. Πάμε πρώτα με το ένα πόδι. Καθόμαστε, σηκωνόμαστε. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο. Αν τώρα είστε σε ένα αμέσως επόμενο επίπεδο, λίγο πιο προχωρημένο, πάμε εδώ να κρατιόμαστε από μια επιφάνεια, όπου τη συνιστώ καλύτερα για όλους, γιατί δεν θέλω τόσο πολύ να συγκεντρωθούμε στην ισορροπία παρά στην τεχνική της άσκησης, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε χωρίς καμία βοήθεια. Θέλουμε τουλάχιστον να στηριζόμαστε εδώ για ισορροπία και πάμε. Πρώτα με το ένα πόδι, 8 επαναλήψεις. Το χέρι εδώ που βοηθάει μόνο και πάμε στην ισορροπία και καθόλου στο να σηκωνόμαστε. 8 με 10. Άλλες τόσες επαναλήψεις με το άλλο πόδι. Ωραία. Είναι δύσκολη άσκηση, απαιτητική, αλλά τη βάζω πάντα μέσα στα προγράμματα καλλιτεχνικής για πόδια και γενικότερα όταν δεν έχουμε πρόσβαση σε πολλά βάρη, γιατί απομονώνει πάρα πολύ καλά το κάθε άκρο. Είναι χαρακτηριστική άσκηση απομόνωση στο ένα άκρο, ξεχωριστά από το άλλο, για να δείξουμε ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολύ πίεση σηκώνοντας όλο το βάρος του σώματός μας με ένα πόδι. Ωραία, οπότε είπαμε την κάνουμε έτσι και σιγά σιγά θα βελτιωθείτε και θα μπορείτε να την κάνετε πιο εύκολα. Ωραία, ξεκούραση, πάρτε και λίγο παραπάνω αν χρειαστεί. Και πάμε με την επόμενη. Πάμε κάνω τα wall sit leg raises. Εδώ τώρα για τους αρχάριους, πάμε απλά στον τοίχο. Ακουμπάμε πίσω την πλάτη, εδώ. Καθόμαστε ουσιαστικά στον αέρα, κρατάμε όλο μας το σώμα. Σφίξτε εδώ τα πόδια. Και τώρα, είπαμε, αν είμαστε σε αρχάριο επίπεδο, μένει μόνο να μένουμε εδώ. Και όλα τα δευτερόλεπτα. Σφίξτε εδώ τα πόδια, το τρακέφαλους, δικέφαλους. Σφίγουμε και μένουμε. Τώρα, αν δούμε τι το έχουμε, πάμε να κάνουμε μικρές αλλαγές στα πόδια. Σηκώνουμε μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Μπαίνουμε ένα δευτερόλεπτο και μαζεύουμε. Εδώ. Φοβερή άσκηση. Να μένουμε όλα τα δευτερόλεπτα. Ήδη είμαστε στα μέσα και καίει πάρα πολύ. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν. Σφίξτε τα πόδια. Κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι. Αυτή έκαψε πολύ. Ωραία. Εδώ τώρα φυσικά πατήστε πάυση αν χρειαστείτε περισσότερο διάλειμμα. Να την νιώθετε. Τεινάξτε λίγο τα πόδια. Έχουν πιστεί. Έχει πάει πολύ αίμα. Νιώθουμε ήδη το pump. Πολύ καλό αυτό. Ωραία. Σκορζόμαστε μερικά δευτερόλεπτα και πάμε με την επόμενη. Δυνατά. Πάμε να κάνουμε squat του side lunges. Πάμε εδώ. Πρώτα, ένα κάθισμα squat. Μετά, μία προς τη μία πλευρά. Ξανά squat. Μία στην άλλη. Squat. Μία δεξιά. Squat. Μία αριστερά. Πάμε δυνατά. Πετάμε, δυνατές ασκήσεις.
Ωραία, πιάσαμε μέσα έξω τους μυς από διάφορες θέσεις. Ωραία. Σημασία έχει να προσπαθούμε να το πιέζουμε, ό,τι άσκηση και να κάνουμε. Πόσο μάλλον αν δυσκολεύουμε και λίγο τις γωνίες και τις θέσεις που βρισκόμαστε, ακόμα καλύτερα. Πάμε να κάνουμε τώρα παραλήψεις γέφυρας με το ένα πόδι. Με κάθε ένα πόδι ξεχωριστά δηλαδή. Πάμε εδώ. Ξαπλώνουμε ανάσκελα. Πάμε πρώτα με το ένα πόδι. Τώρα το σηκώνουμε, το έχουμε στον αέρα για να μην βοηθάει καθόλου. Και θα σηκώνουμε τώρα όλο μας το σώμα πάνω, εδώ. Ουσιαστικά με το δικέφαλο. Με αυτό το πίσω κομμάτι εδώ. Πάμε. Πάμε ψούλες. Και 30 δευτερόλεπτα το κάθε πόδι. Σφίξτε εδώ το δικέφαλο. Σφίξτε και το πλουτό. Τραβήξτε φτέρνα εδώ πιο κοντά. Ακόμα να μην φεύγετε προς τα πίσω. Ξαναελάτε προς το μπροστά για να κάνουμε καλή δουλειά. Να μην ανοίγει το πόδι. Για να έχουμε έτσι μεγαλύτερο έργο κίνησης. Η δουλειά θέλει να σας καίει. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Φοβερή άσκηση. Για πίσω το μυριαίο και γλουτούς. Ωραία, ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε το πόδι. Πάμε το άλλο τώρα. Το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι. Killer. Πάρα πολύ δυνατή άσκηση. Έχουμε πάρει φωτιά εδώ πίσω. Πολύ δυνατή. Πιστέψτε με. Αν την κάνετε μαζί μου ακριβώς έτσι, θα έχουμε πάρει φωτιά η δικέφαλη των ποδιών. Ωραία. Πάμε λίγα δευτερόλεπτα. Τελειώνουμε. Επόμενες ασκήσεις. Δεν έμεινε πολύ. Πάμε γάμπες. Πάμε να κάνουμε τώρα single leg calf raises. Αν έχετε τώρα μια επιφάνεια εδώ να πατήσετε πάνω, ακόμα καλύτερα, θα έχουμε μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Και αν θέλετε, πιαστείτε και από κάπου για καλύτερη ισορροπία, να εστιάζουμε, είπαμε, στη τεχνική παρά στην ισορροπία. Το ένα πόδι στον αέρα, πάλι θα κάνουμε το ένα πόδι ξεχωριστά, για να σηκώνουμε περισσότερο βάρος. Και πάμε πρώτα για όλα τα δευτερόλεπτα με το ένα πόδι, εδώ. Σηκωνόμαστε τέρμα πάνω, μένουμε ένα-δύο δευτερόλεπτα και κάτω. Το άλλο το πόδι είναι στον αέρα. Κάνουμε το ένα πρώτα, αργά ελεγχόμενα. Αλλάζουμε με το άλλο πόδι τώρα. Ωραία. Νιώσαμε τις γάμπες τώρα το pump. Έχουν γίνει τεράστιες τώρα. Η αίσθηση τους είναι αυτή τουλάχιστον. Σιγά σιγά τις χτίσουμε. Ωραία. Ξεκούραση. Και τώρα πάμε με την τελευταία άσκηση του προγράμματος των ποδιών. Και θα γυμνάσουμε τα πόδια ολόκληρα μπρος πίσω πάνω μέχρι κάτω. Πάμε να τελειώσουμε πάλι εδώ με μια άσκηση φωτιά τώρα. Πάμε να κάνουμε
squat to calf raises. Πάμε εδώ, στις θέσεις squat, ανοίγουμε αρκετά τα πόδια. Εδώ ένα άνοιγμα. Με το που μένουμε εδώ, νιώθουμε γλουτούς, τετρακέφαλους, κέφαλους να ενεργοποιούνται. Και πάμε τώρα εδώ με μια κίνηση να εμπλέξουμε και γάπες. Συγχωρόμαστε στις μύτες, νιώθουμε τώρα τις γάπες εδώ αμέσως. Και πάμε μια πάνω, μια κάτω. Κάνουμε επαναλήψεις, σφίξτε γλουτούς, σφίξτε γάπες, πόδια ολόκληρα. Πάμε. Να τελειώσουμε δυνατά. Πολύ δυνατή άσκηση. Αυτή κι αν ήταν για τελείωμα killer. Με το που θα σηκωθείτε θα νιώσετε αμέσως ένα πραγματικό κάψιμο στα πόδια. Είναι φοβερό. Η αίσθηση, φοβερή. Ωραία. Αυτή ήταν η τελευταία άσκηση. Ελπίζω όλο το πρόγραμμα που σου έκανε μαζί μου θα το ένιωσε σίγουρα. Γι' αυτό συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα για πόδια. Θα νιώσετε πραγματικά σαν να κάνετε πολλά βάρη. Και τώρα και μετά την προπόνηση, την επόμενη μέρα, το κάψιμο. Οπότε τώρα, αν έχετε τελειώσει και είπαμε έχετε χρόνο και ενέργεια, πάμε να επαναλάβουμε άλλη μία-δύο φορές, ακόμα και τρεις. Στην πορεία θα δείτε ότι θα μπορείτε να ανεβάζετε τους κύκλους από έναν σε δύο σε τρεις. Τέσσερις στο σύνολο είναι ο κορυφαίος στόχος. Μετά από εκεί θα πετάτε. Όλη φυσική κατάσταση, κοιλιακή, πόδια. Θα έχετε ένα φοβερό φυσικ, φυσικά και παρουσιαστικό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε ούτε μία προπόνηση και τις επόμενες μέρες που έρχονται. Πάντα περιμένω τα σχόλιά σας με προτάσεις, διαμελωτικά βίντεο, εντυπώσεις. Μ' αρέσει να βλέπω τη βελτίωσή σας να καταγράφετε, να αποτυπώνετε στα σχόλια, γιατί παίρνω και εγώ δύναμη και κίνητρο. Και εσείς μαζί μου βοηθάμε ένα τον άλλον πάρα πολύ για να κάνουμε καλή δουλειά για την υγεία μας και το σώμα μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την επόμενη προπόνηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Πάμε δυνατά.